εργασία του φυσικού αερίου υπάρχουν πάρα πολλά. Είναι πολύ περίπλοκη η διαδικασία αυτή και θα χρειαστούν πολλές επενδύσεις. Λοιπόν, η ανέλκυση πώς γίνεται, η άντληση, του φυσικού αερίου, το βρίσκουμε. Ναι. Καλό, είναι, ξέρω εγώ, σε επίπεδα τα οποία μπορούμε να το αντλήσουμε. Πώς το βγάζουμε στην επιφάνεια, κύριε Κωνσταντίνο, και πώς το διοχετεύουμε στην Κύπρο σε ένα τερματικό το οποίο θα το διοχετεύσει αλλού. Βασικά αυτό είμαστε στην πρώτη φάση, στην ερευνητική γεώτρηση. Μετά θα γίνει αποπεράτηση του πηγαδιού, στο οποίο θα γίνουν... Κύριε Κωνσταντίνο, αν θέλετε πάμε στην Μεγάλη Ελλάδος για ένα λεπτό. Υπάρχει μια επιστροφή στον Τηλεθάλαμο και στον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηστάσου, ερευνητή στην εξόρυξη υδρογονανθράκων, ο οποίος μας ενημερώνει εδώ και μας λέει ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι απλά όπως τα φανταζόμαστε εμείς. Τρυπάμε, το βγάζουμε και το πουλάμε και παίρνουμε λεφτά. Τα επόμενα στάδια, κύριε Χατζηστάσου. Ναι, αφού έχει το δεύτερο στάδιο, είναι η αποπεράτωση του πηγαδιού. Πρέπει να γίνουν ορισμένοι ελέγχοι, τεστ για να μάθουμε περισσότερες πληροφορίες και μετά θα αρχίσει η διαδικασία της παραγωγής του φυσικού αερίου. Μετά πρέπει να γίνει μια επεξεργασία του φυσικού αερίου, δηλαδή να φέρονται ή νερό ή άλλα υδροθείο, για παράδειγμα, επικίνδυνα, ας πούμε, χημικά και να το καθαρίζουμε για να μπορούμε, ας πούμε, να το στέλνουμε στη στεριά. Το οποίο αυτή η διαδικασία θα γίνεται. Στην πλατφόρμα, αντιλαμβάνομαι. Ναι, πριν σταλεί με τερματικό, με σωλήνα στην. Ακριβώς. Σταλεί πιθανόν με αγωγό, υποθαλάσσιο αγωγό, το οποίο πρέπει να κατασκευαστεί από εκεί μέχρι την Κύπρο. Και αυτό υπολογίζεται να κοστίσει γύρω στα 700 περίπου εκατομμύρια δολάρια. Και θα πάρει περίπου και 2-3 χρόνια. Άρα αυτοί είναι μακροχρόνιοι, ας πούμε, σχεδιασμοί. Και πέρα από αυτό, να μην ξεχνάμε ότι 20% των αποθεμάτων εκεί στο σημείο που είναι το. Επειδή συνορεύει με το Ισραήλ, με την αποκλειστική οικονομική ζώνη του Ισραήλ, 20% των αποθεμάτων του Αφροδίτη θα πηγαίνει στο Ισραήλ. Μετά πρέπει να κάνει απόσβεση η εταιρεία τα λεφτά της επενδύσης, οι οποίες μέχρι τώρα είναι περίπου στα 70 εκατομμύρια ευρώ το ένα το πηγάδι. Θα γίνουν και άλλα, θα αυξάνει το κόστος και μετά πρέπει να γίνουν επενδύσεις, ο σχεδιασμός, η στρατηγική, οι συνεργασίες. Είναι περίπλοκος και μακρύς ο δρόμος. Δεν είναι δηλαδή το βρήκαμε, ακριβώς, το παίρνουμε, το πουλάμε και γίναμε κρίση και σε χείδες σε μια μέρα, διότι ο κόσμος ο πολύς λέει αφού βρήκαμε φυσικό αέριο, τι προβλήματα έχουμε στην οικονομία. Σίγουρα θα βοηθήσει αυτό στην οικονομία. Μακροπρόθεσμα όμως. Ακριβώς, ναι. Και ένα ψυχολογικό κλίμα ενδεχομένως στο θετικό, χώρο. Ναι, να προκύψει, έτσι. Σίγουρα. Λοιπόν, 700 εκατομμύρια στοιχίζει αυτός ο υποθαλάσσιος αγωγός. Αυτός θα είναι στην... ρωτάμε τώρα και εμείς να μαθαίνουμε, διότι είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα, κύριε Χατζηστάσου. Θα ταυτεί κάτω από το βυθό της θάλασσας αυτός ο αγωγός ή θα είναι στην επιφάνεια μέχρι... από το σημείο όπου θα γίνει εξόρυξη μέχρι και την Κύπρο, για παράδειγμα. Πρέπει να γίνουν πρώτα μετρήσεις, αυτές είναι ειδικές μετρήσεις, για να δούμε την επιφάνεια του βυθού. Τοποθετείται πάνω στο βυθό με ειδικό πλοίο, το οποίο, ο οποίος ποντίζεται πάνω στο βυθό και θα το φέρουμε, ας πούμε, στη διαδρομή που πρέπει, διότι υπάρχουν και άλλοι κινδύνοι. Δηλαδή υπάρχουν ρήγματα, μπορεί να υπάρχουν υποθαλάσσια ηφαίστεια. Και είναι και μεγάλο το βάθος. Να θυμίσουμε ότι το βάθος είναι γύρω στα. Μπορεί να φτάσει και τα 2,2 χιλιόμετρα. Που οι πιέσεις εκεί είναι τεράστιες. Άρα χρειάζεται σχεδιασμός και χρειάζονται και αρκετές μετρήσεις για να είμαστε σίγουροι ότι η δουλειά που θα κάνουμε, ας πούμε, μακροπρόθεσμα θα είναι επένδυση η οποία θα αποδώσει. Δεν θα έχουμε κάποιο πρόβλημα από μηχανικής απόψεως. Λοιπόν, επειδή λένε ότι είναι ευλογία για την Κύπρο αυτό που συμβαίνει, τέτοια παρόμοια κοιτάσματα, κύριε Χατζηστάσου, πού βρίσκουμε στον πλανήτη? Είναι ευλογημένη τελικά η περιοχή μας, η Μέση Ανατολή, και έχουμε τέτοια κοιτάσματα για την περιοχή του φυσικού αερίου? Μπορώ να πω ότι είμαστε αρκετά τυχεροί που έχουμε εδώ τη Λεβαντίνη, τη Λεκάνη, όπως τη λέμε. Άλλα αποθέματα έχει πάρα πολλά μεγάλα. Έχει το Κατάρ, για παράδειγμα, στο Περσικό κόλπο. Υπάρχουν στον κόλπο του Μεξικού, εκεί που είναι η Αμερική. Η Αίγυπτος έχει και το Ισραήλ που είναι κοντά μας. Υπάρχουν και άλλα στη στεριά, για παράδειγμα, το Shailing Gas που υπάρχουν στην Αμερική. Και αυτά είναι μεγάλα αποθέματα, αλλά είναι στη στεριά. Τελευταίο ερώτημα, κύριε Χατζηστάσου. Φυσικό αέριο. Το πετρέλαιο, με ποια διαδικασία το εντοπίζεις και το εφορείς? Βασικά, συνήθως το πετρέλαιο είναι κάτω από το φυσικό αέριο. Και... δηλαδή υπάρχει περίπτωση να υπάρχει και πετρέλαιο κάτω από το φυσικό αέριο? Ναι, οι ενδείξεις μέχρι τώρα είναι πολύ θετικές για την ύπαρξη και πετρελαίου και το πλεονέκτημα με το πετρέλαιο, από ό,τι ακούσαμε, ενδέχεται να είναι και πολύ καλής ποιότητας, αλλά η διαδικασία επεξεργασίας είναι πολύ πιο εύκολη από το φυσικό αέριο. Και αυτό, βασικά, μπορούμε να εγκαταστήσουμε σε αυτό το σημείο μια πλωτή κατασκευή, ένα FPSO, ένα πλοίο το οποίο θα κάνει μια επεξεργασία και μετά θα μπορούμε να το εξάγουμε απευθείας σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα για να έχουμε και αρκετά ωφέλη οικονομικά, διότι δεν χρειάζεται η διαδικασία του φυσικού αερίου. Από το στόμα σας και στο Θεού τα αυτιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Και εγώ ευχαριστώ.